Μαζί μας ο Χριστόγλου Σπύρος, γεωπόνος, που συμμετέχει στην κινητοποίηση των αγροτών Θεσπρωτείας και είμαστε στον αποκλεισμό της Εγνατίας. Θέλουμε να μας πει λίγα λόγια για το τι κάνουμε τώρα εδώ. Οι αγρότες της Θεσπρωτείας συμμετέχουν στα πανελλαδικά μπλόκα διότι έχουμε κοινά προβλήματα με τους υπόλοιπους στην Ελλάδα αγρότες καθώς και με τους Ευρωπαίους αγρότες. Αυτό που ζητάμε από την κυβέρνηση είναι αφορολόγητο πετρέλαιο για όλους τους αγρότες. Θεωρούμε ότι αυτό το μέτρο είναι εφικτό και δημοσιονομικά. Θεωρούμε ότι μπορεί να πάει η κιλοβατόρα το ρεύμα στα 0,7 λεπτά, γιατί η μείωση του 10% που προανήγγειλε ο Υπουργός Ενέργειας είναι ψίχουλα μπροστά, είναι στα γόνατα δηλαδή του στον ωκεανό, μπροστά στα προβλήματα που έχουμε και στην ενέργεια που καταναλώνουμε. Δεν μπορεί να μας κατηγορούν ότι υπάρχει πιθανότητα φοροδιαφυγής και ελαφραίου πετρελαίου από τους αγρότες από τη στιγμή που έχουν δώσει αφορολόγητο πετρέλαιο στους εφοπλιστές, στους εφοπλιστές και στους βιομήχανους οι οποίοι κατέχουν και τάνκερ. Λοιπόν, ο αγρότης δεν μπορεί να κάνει λαφροθυρία με το πετρέλαιο με ένα πιτόνι βενζίνη. Είμαστε επίσης εδώ για να διασφαλίσουμε το δημόσιο χαρακτήρα του ΕΛΓΑ, αποζημίωση σε όλα τα προϊόντα, ελέγχου στα τρόφιμα. Μόνο που είμαστε εδώ πέρα έχουν περάσει ήδη αυτές τις μέρες 10 βιτία μεγάλα. Έτσι, θέλουμε να τα ελέγξουμε, να δούμε από πού είναι και να μην υπάρχουν παράνομες ελληνοποίησεις. Έλεγχοι σε όλα τα σύνορα, σε όλα τα προϊόντα και να διασφαλιστεί βέβαια και μια ελάχιστη τιμή στα προϊόντα μας. Περιμένουμε την Τρίτη τη συνάντηση με τον, Πρωθυπουργό. Τι προσδοκίες σας γεννάει αυτό? Η αλήθεια είναι ότι έχουμε λίγες προσδοκίες, διότι δεν βλέπουμε διάθεση από τη στιγμή που ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μας κατονομάζει ως υποκινούμενους, μας κατονομάζει ως κοπριές, σύμφωνα με αυτά που είπε στη συγκέντρωση στην Καρδίτσα. Θεωρώ ότι η στάση της κυβέρνησης θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο ευγενική, πολύ πιο πολιτισμένη και να αναγνωρίσει τη μοναδική παραγωγική τάξη η οποία τρέφει όλο τον ελληνικό λαό. Θέλω να στείλετε και ένα μήνυμα προς τους άλλους επαγγελματικούς κλάδους, τους οποίους οι κινητοποιήσεις σας δυσχεραίνουν όλη τους τη λειτουργία. Πρώτον θα ήθελα να ξεκινήσω από το τελευταίο. Οι κινητοποιήσεις μας δεν δυσχεραίνουν την λειτουργία κανενός επαγγελματικού κλάδου. Γιατί και ο αποκλεισμός που κάνουμε εδώ πάνω στην Εγνατία είναι τελείως συμβολικός. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε επαόριστον, δεν το κάνουμε όμως. Ίσα-ίσα αφήνουμε και τους άλλους επαγγελματικούς κλάδους να περάσουν. Αυτό το μήνυμα όμως που θέλω να στείλω στους βιοτέχνες, στους εμπόρους, στους χώρους εστίασης, στους εργάτες, στους μισθωτούς, να έρθουν και να ενισχύσουν τα αγροτικά μπλόκα σε όλη την Ήπειρο, σε όλη την Ελλάδα και καλώ ιδιαίτερα τους πατριώτες μου εδώ στην Ιγουμενίτσα να σηκωθούν από τις καφετέρειες και να έρθουν εδώ. Εάν ο αγρότης δεν θα έχει να παράξει, δεν θα έχει να ξοδέψει και θα κλείσουν όλα τα μαγαζιά. Είναι κάτι άλλο που θέλετε να κλείσετε, κύριε Σπυρόγλου, αυτή την μικρή συνέντευξή μας? Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι μαζί μας είναι και οι μελισσοκόμοι, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα προβλήματα με τις ελαφρές εισαγωγές και με τον καιρό. Δεν δικαιούνται καμία αποζήμιωση από τον ΕΛΓΑ. Μπορώ να σας πω ότι παραγωγή με 400 και 500 κυψέλες δεν έχουν σταγόνα μέλι να πουλήσουν αυτή τη στιγμή. Είναι ντροπή επίσης και είναι άξια απορίας, γιατί ενώ από τη μία ο στόχος της νέας ΚΑΠ είναι η μείωση του αγροτικού πληθυσμού, βγαίνουν συνεχώς προγράμματα νέων γεωργών για να κάνουν τι? Να υποχρεώσουν τον κόσμο να πάρει δάνεια ή μηχανήματα από το βορρά. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει.